Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι ένα από τα πολλά ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου που ξεκινούν από τμήματα υποδομής, χάνονται στη διάρκεια, δεν αξιοποιούνται. Αλλά υπάρχουν βεβαίως οι σκάουτερ από το εξωτερικό, οι οποίοι βρίσκουν αυτά τα ταλέντα και έτσι ο νεαρός ετοιμάζεται να μεταβεί στην Ιταλία για να δοκιμαστεί από ομάδα του καμπιονάτου. Η επαφή έγινε πριν από καμιά εβδομάδα έχει και μας εντόπισαν, μας στείλαν μήνυμα και ήρθαμε σε επαφή. Εντάξει, το ότι έχουν σκάουτερ σε όλη την Ευρώπη το ξέρουμε. Οι ξένες ομάδες, μικρές, μεγάλες, εκεί δεν μετανοώ στα μεγέθη. Πριν σε εντοπίσουν την Ιταλία, δεν υπήρχε κάποιο σκάουτερ, γιατί ξέρω ότι έχεις περάσει από πολλές ακαδημίες. Έπαιξε στον Άρη, στον Ηρακλείο, που τώρα είσαι δανεικός, σε ακαδημίες του Ολυμπιακού. Είχες δείξει πολύ καλά στοιχεία. Σε εντόπισε ο Λεβαδιακός, αλλά πώς γίνεται να σε εντοπίσει ένα ξένο σκάουτερ και όχι ένα σκάουτερ ελληνικής ομάδας για να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και να μην ξενιδευτεί στην Ιταλία? Εγώ πιστεύω ότι, όπως είπατε και εσείς, αυτές οι ομάδες έχουν σκάουντερ σε όλο τον κόσμο και από ό,τι μας είπε και ο ίδιος, με είδε σε κάποιον αγώνα που είμαι τώρα αυτή την περίοδο στον Ηρακλή. Τους άρεσαν κάποια στοιχεία από μένα και τώρα που κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη, ήρθαν να έρθουμε σε επαφή. Όταν αποφάσισα να παίξει ποδόσφαιρο, πιτσιρικάς, από πού ξεκίνησε εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ξεκίνησα από τις ακαδημίες του κ. Χρήστου Τερζανίδη, όπου εκεί αναδείχθηκα, έπαιξα για 4 χρόνια. Ήταν ο άνθρωπος που εμπιστεύτηκε σε μένα. Και ήταν αυτός που με όθησε ώστε να μπω στο άθλημα αυτό. Είσαι 17 χρονών, είναι μια ηλικία που από εδώ και πέρα θα κριθεί κατά πόσο μπορείς ή όχι να κάνεις καριέρα επαγγελματική. Πώς βλέπεις, επειδή πέρασες από διάφορες ομάδες, τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες? Γίνεται δουλειά? Γιατί ακόμα και διαβάζουμε διάφορα και έχουν χαθεί πολλά παιδιά ταλαντούχα που δεν μπόρεσαν να παίξουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο όταν μεγάλωσαν. Γίνεται δουλειά, σε όλες τις ακαδημίες γίνεται δουλειά και συγκεκριμένα στις ακαδημίες που είναι πιο μικρές. Δηλαδή όχι τόσο μεγάλες όπως Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Αυτές δίνουν τις βάσεις ώστε να προωθηθούν τα παιδιά και να παίξουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Υπάρχει πολύ ταλέντο στην Ελλάδα και γενικά από όλα τα παιδιά, αλλά επικρατεί τώρα, έχουν όλη την αίσθηση να δείξουν το εγώ, δηλαδή τον εαυτό τους. Που αυτό είναι λάθος, γιατί μέσα από την ομάδα μπορούν να διακριθούν. Που αυτό μόνο αν το καταλάβουν οι περισσότεροι, γιατί υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα και από τα παιδιά. Πόσο δύσκολο να είσαι και ποδοσφαιριστής και να τα πηγαίνεις καλά και σαν μαθητής, γιατί φαντάζομαι το σχολείο το έχεις παρατήσει, θέλεις να συνεχίσεις σπουδές? Είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά όταν είσαι μακριά από την οικογένειά σου, όπως ήμουν εγώ φέτος στη Λιβαδιά, το βίωσα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, με κόπωση, με δουλειά, τα καταφέρνεις. Άμα θέλεις. Και κάτι τελευταίο, πρόκριση Ιταλία, ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Υπάρχει φόβος, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει. Πώς νιώθεις, πώς αισθάνεσαι τώρα που είσαι έτοιμος, εφόσον με το καλό πάνω όλα καλά και μετακομίσεις? Εγώ νιώθω πολύ χαρούμενος για αυτό που έγινε και περιμένω τώρα τα καλύτερα. Θα μιλήσουμε με τον σκάουντερ της ομάδας και από εκεί και πέρα, ό,τι συμφωνήσουμε.